Κάλεσμα στους πολίτες της Κρήτης να δυναμώσουν με την ψήφο τους στην παρουσία της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και στο Ευρωκοινοβούλιο, απευθύνε κατά την περιοδία του στα Χανιά ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Πανάκης. Ολοκληρώνοντας τις επαφές του με εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα, με τον κόσμο της αγοράς και εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων, ο κ. Πανάκης έθεσε τον στόχο των ευρωεκλογών για τη Νέα Δημοκρατία. Ζητούμε από τους πολίτες να εμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη σειρά των ζητημάτων που υπάρχουν, διότι σήμερα που μιλάμε η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδική παράταξη στη χώρα που έχει διαμορφωμένη ουσιαστική ατζέντα και προτασιακό λόγο απέναντι στους Έλληνες πολίτες. Θα υπάρξει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού το 2025 και κυρίως από την Άνοιξη και μετά ο ρυθμός ανάπτυξης θα ξεπεράσει τον πληθωρισμό, τόνισε ο Υφυπουργός Εργασίας. Και αυτό θα συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Όπως μόνο στην Ελλάδα συμβαίνει να έχουμε ανάπτυξη και έχουμε πολλά ευρωπαϊκά κράτη που αυτή τη στιγμή έχουν ύφεση. Στη σημασία της ενίσχυσης της Νέας Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μέσω της αύξησης του ποσοστού της στις ευρωεκλογές αναφέρθηκε η Ντόρα Μπακογιάννη. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία εξακολουθήσει και έχει τη θέση που έχει σήμερα ως το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό το μεγαλύτερο κόμμα μέσα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αυτό δίνει δύναμη στο Μητσοτάκη να διαπραγματευτεί ακόμα πιο δυναμικά, διεκδικητικά τα συμφέροντα της χώρας όπως διαπραγματεύτηκε το Ταμείο Ανάκαμψης. Ο βουλευτής Δυτικού Τομέα Αθηνών Γιάννης Λοβέρδος τόνισε πως το διακύβευμα των εκλογών της 9ης Ιουνίου είναι η πολιτική σταθερότητα. Δεν γνωρίζουμε τι μας ξημερώνει και γι' αυτό μέσα σε αυτή την περίοδο των επόμενων τριών χρόνων χρειαζόμαστε μια σταθερή, μια κυβέρνηση υπεύθυνη, μια σοβαρή κυβέρνηση με έναν αξιόπιστο και ικανό πρωθυπουργό όπως είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Βασίλης Πανάκης μεταξύ άλλων συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Χανίων Παναγιώτη Σιμανδυράκη και στελέχη της Δημοτικής Αρχής, επισκέφθηκε την αγορά των Χανίων και της Κισάμου, ενώ το απόγευμα συναντήθηκε με εκπροσώπους παραγωγικών τάξεων και οργανισμών.